ναυπηγική τέχνη συνδυάζεται με την ελληνική ναυτοσύνη στα στενά των Σπετσών. Το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Κάθε χρόνο, μέσα Ιουνίου, παραδοσιακά καΐκια, λατίνια και κλασικά σκάφη από όλο τον κόσμο μαζεύονται σε αυτό το μοναδικό τόπο. Ασχοληθήκατε οικογενειακά με την ανακαίνιση ενός ιστορικότατου ξενοδοχείου, ίσως του πιο ιστορικού εκτός αθηναϊκών συνόρων, θα έλεγε κάποιος, του Ποσειδονίου. Και στα πλαίσια αυτά σκεφτήκατε να κάνετε κάποιες δράσεις. Πράγματι, ναι. Αναλάβαμε το 2004 την ανακαίνιση και την διαχείριση του ιστορικού, όπως λες, Ποσειδόνιο Grand Hotel, το οποίο ήταν ένα έργο του Σωτήριου Ανάργυρου, ο οποίος, μεγάλος ευεργέτης του νησιού, ο οποίος πραγματικά πριν από 100 χρόνια είχε ένα όραμα το οποίο νομίζω ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του και ίσως και πολύ μπροστά από τη δική μας εποχή. Μοιάζει αυτό που πάτε να κάνετε με το όραμά του, δηλαδή είναι πολύ κοντά. Ουσιαστικά να κάνει το νησί του ένα τόπο το οποίο θα του φέρει ζωή, θα κινείται, θα του κάνει υποδομές, θα φέρει κόσμο και θα λειτουργεί τελικά όπως λειτουργούσε 12 μήνες το χρόνο. Πρωτοβουλία Σπετσών ΑΕ. Αυτή ήταν η σκέψη από την αρχή, να δούμε τι πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε σε αυτόν τον τόπο, έτσι ώστε καταρχήν να αυξήσουμε τη σεζόν, να κινηθεί η οικονομία του νησιού. Μια εξαιρετική λοιπόν πρωτοβουλία είναι αυτή των αγώνων της ρεγκάτας κλασικών σκαφών όμως. Αυτό έτσι έχει μια πολύ ιδιαίτερη... Ναι, ναι, γιατί είναι ένα μέρος οι Σπέτσες, όπου όπως βλέπουμε και γύρω μας ιστορικά υπάρχουν καραβομαραγκοί. Είναι ένα επάγγελμα που μυρίζει η Ελλάδα, αλλά είναι και ένα επάγγελμα που δυστυχώς πεθαίνει τα τελευταία χρόνια. Πολύ ωραία το είπες. Έχει ταιριάξει τρομερά αυτός ο αγώνας στις Πέτσες, διότι είναι ένας προορισμός το οποίο του ταιριάζει, το ζητάει, το θέλει. Αυτό ήταν, αυτό θέλει να ξαναγίνει, αυτό μπορεί να γίνει. Τρομερή ναυτική ιστορία, ναυτοσύνη, καρνάγια, καραβομαραγή. Πράγματι ένα επάγγελμα που έχει αρχίσει και σβήνει λίγο και είναι πολύ σημαντικό σήμερα όλοι μας να το στηρίξουμε και να το βοηθήσουμε και να το προβάλλουμε, ώστε η επόμενη γενιά να συνεχίσει αυτή την τέχνη και να μην χαθούν αυτά τα παραδοσιακά τα καραβόσκα. Και είναι δυστυχώς και πολλά που τα αποσύρουν από το νερό. Αυτό είναι μια πολύ άλλη μεγάλη άλλη μια ιστορία. Μια άλλη μεγάλη πονεμένη δυστυχώς, ιστορία. Αν και τρίτη χρονιά που τρέχει η ρεγκάτα, βλέπουμε ότι υπάρχουν καΐκια και ότι υπάρχει κόσμος που μάλιστα για να τρέξει στους αγώνες έχει ζητήσει είτε να ανακαινιστεί το καΐκι του είτε να αγοράσει κάτι καινούριο, το οποίο είναι πολύ αισιόδοξο, έτσι, σε μόλις τρία χρόνια να βλέπεις αυτή την διαφορά. Είναι πολύ αισιόδοξο, πολύ όμορφο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν καΐκια και συνεχίζουν να τα συντηρούν και να κάνουν ακόμα πιο όμορφα και ακόμα πιο γρήγορα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μάθανε να κάνουν ιστιοπλοεία, πηγαίνουν για ψάρεμα πλέον με πανιά τώρα, όπως είναι και τα πετρέλαια. Και είναι και ένα εξαιρετικό θέμα. Είναι εντυπωσιακά τα σκάφη που μαζεύονται και μπορεί να δηλώσει οποιοδήποτε. Δεν χρειάζεται να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής ιστιοπλοείας. Καθόλου. Μέχρι αύριο είναι η τελευταία. Μέχρι αύριο είναι η τελευταία συμμετοχή. Προλαβαίνουμε όλοι. 3 Ιουνίου. Ναι. Εγώ μπορώ να δηλώσω. Πολύ καλά. Θα έρθω, εσύ δηλαδή. Πρέπει οπωσδήποτε να μας έρθεις. Το θέμα είναι πώς από μια απλή ιδέα, σιγά σιγά μαζεύοντας τους κατάλληλους ανθρώπους, όπως για παράδειγμα ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος που φέρνει την τεχνογνωσία στο αγωνιστικό κομμάτι, μαζεύοντας και όλο το νησί, οι επαγγελματίες του νησιού αρχίζουν να το αγκαλιάζουν, οι θεσμικοί φορείς, ο Δήμος του νησιού, το Λιμεναρχείο, το Λιμενικό Ταμείο, όλοι βάζουν πλάτη και στείνεται ένα πράγμα το οποίο
προβάλλει το νησί μας, προβάλλει την Ελλάδα, φέρνει κόσμο και βγαίνει προς τα έξω. Έρχονται, έχουμε ξένες συμμετοχές ήδη από πέρσι λίγες, φέτος περισσότερες. Είναι ένα μεγάλο πάρτι και για αυτούς που δεν συμμετέχουν στους αγώνες. Ναι, πραγματικά είναι πολύ διαδραστικός ο αγώνας και έχουμε προσπαθήσει να το κάνουμε όσο γίνεται περισσότερο, γιατί έχουμε την τύχη καταρχήν να έχουμε χαρακτηριστικά που δεν έχουν άλλοι αγώνες. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα, το γεγονός ότι υπάρχει εδώ το μπογάζι που λέμε, το στενό μπροστά ακριβώς στην πλατεία του Ποσειδονίου και εκείνη η κίνηση, εκείνη ο τερματισμός, αλλά εκεί που μαζεύεται ο κόσμος και στην παραλία των Σπετσών μπορείς να δεις όλο τον αγώνα. Προσπαθούμε να βάλουμε και άλλα στοιχεία μέσα, έτσι πιο κοινωνικά, πιο πολιτιστικά, πιο ενημερωτικά, να μάθει ο κόσμος. Πέρσι ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποια σεμινάρια που κάναμε σε σχέση με την αηφόρα ψηπλοεία, πώς μπορούμε να κάνουμε ψηπλοεία σεβόμενη το περιβάλλον μας. Φέτος θα γίνουν κάποιες ομιλίες για να μάθουμε παραπάνω πράγματα για την παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη. Εξαιρετικά πάρτι πάνω απ' όλα. Ναι, ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε ένα ελληνικό νησί. Έτσι. Είμαστε ένα ελληνικό νησί. Στρατή, γεννήθηκες κυριολεκτικά πάνω σε ένα αστυνοπλοϊκό και μάλλον για την ακρίβεια και στο συγκεκριμένο κιόλας, έτσι. Αυτό άνοικε στον παππού σου? Ναι. Άνοικε στον παππού μου και στον πατέρα μου και μεγάλωσα και σε αυτό το σκάφος κάνοντας αστυνοπλοεία. Και έτσι αγάπησα τη θάλασσα και την αίσθηση της ελευθερίας που σου δίνει το να πηγαίνεις και τις ησυχίες που σου δίνει να πηγαίνεις μόνο με πανιά στο όμορφο Αιγαίο μας. Συνεχίζεις και εσύ, πέρυσι στη ρεγκάτα της Πέτσας με αυτό το σκάφος έτρεξες μαζί με το πλήρωμα και ήρθατε πρώτοι. Ναι. Έτσι. Και φέτος πάλι με αυτό. Και φέτος πάλι με αυτό. Θα χαρούμε να έχουμε το σκάφος, την Κλαραμάρα στον αγώνα φέτος. Κλαραμάρα τι σημαίνει? Είναι ο πρώτος ιδιοκτήτης, ήταν ένας Ουαλός και έρχονταν από μια οροσειρά στην Ουαλία που λέγεται Κλαραμάρα. Περίεργο να δώσεις σκάφος όνομα οροσειράς. Ναι. Ναι, αλλά αυτό έβλεπε φαντάζομαι όταν ήταν μικρός ή από αυτό ήθελε να φύγει. Να ξεφύγει μάλλον. Υπάρχει κόντρα αυτή των μηχανοκίνητων με αυτούς που τους αρέσει, όπως είπες πριν, η ηρεμία, η γαλήνη και η θάλασσα που έχει το πανί. Σ' αρέσει εσένα το μηχανοκίνητο σκάφος, δηλαδή σ' αρέσει ταχύτητα ή όχι? Ανάλογα πόσο χρόνο έχω. Μ' αρέσει να αντιλαμβάνομαι το χρόνο αν μπορώ αργότερα να τον κάνω να περνάει πιο σιγανά. Γιατί είναι το μόνο πράγμα που φεύγει και χάνεται. Με αυτά τα σκάφη, με τα παλιά σκάφη και με όλα τις μικρές λέμβους, τα παραδοσιακά σκαλιά που έχουμε στον αγώνα, είναι ένα στοίχημα για να δούμε και να αντιληφθούμε και να ζήσουμε το πώς ζούσαν παλαιότερα οι άνθρωποι, πώς ζούσαν ένα κόσμο όπου ο χρόνος περνάγε πιο αργά, όπου η κάθε στιγμή τη σεβόσουν περισσότερο. Επίσης έχουμε την ευκαιρία να βγάλουμε και να δείξουμε τα δικά μας τα καϊκιά που είναι πανέμορφα αντικείμενα, τα οποία είχαμε ξεχάσει πώς να τα ταξιδεύουμε, είχαμε ξεχάσει πώς να τα συντηρούμε. Και εμείς που διοργανώσαμε την αγώνα νιώθουμε πάρα πολύ περήφανοι που ξαφνικά υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον για αυτά. Είναι λίγοι αγώνες στην Ελλάδα που μαζεύουν 50, 60 και 70 κότερα για να τρέχουν πάνω κάτω σε ένα στενό και δει κότερα τα οποία χρειάζονται ώρες μεράκι. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία του αγώνα των Σπετσών μπορέσαμε να τα αναβιώσουμε και πλέον υπάρχουν συζητήσεις στα καρνάγια που πριν 2 χρόνια είχαν ξεχαστεί για 50-60 χρόνια, όπως πώς φτιάχνονται κατάρτια, πώς φτιάχνονται μάτσες. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γύρω από το χώρο που δεν υπήρχε πριν από 2 χρόνια. Από το Μαΐστρο και από το Νότια έχεις γυρίσει κυριολεκτικά τον κόσμο, θα λέγαμε, να συμμετέχεις σε αγώνες. Έχεις κάνει αστυνοπλοεία σε όλα τα μέρη που είναι εφικτό ένας άνθρωπος να κάνει. Ποιο δεν είναι το μέρος που θα έλεγες ότι έτσι είναι πιο πολύ μες στην καρδιά σου?
Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία μέρη στον κόσμο. Ευτυχώς είναι αρκετά μεγάλος, οπότε έχω αρκετά να δω ακόμα, φαντάζομαι. Αλλά η ησυχία και το απόκριμνο των βραχονισίδων που έχουμε στο Αιγαίο ή των νησιών τα οποία κάποτε μιλούσε κόσμος μέσα και πια δεν μιλά, είναι κάτι το οποίο είναι κάτι πολύ ωραίο. Υπάρχει ένα τέτοιο νησί 24 μίλια από τις Σπέτσες, στο οποίο μπορούμε να τρέξουμε και φέτος, που λέγεται Παραπόλα, το οποίο έχει έναν από τους πιο παλιούς μεγάλους φάρους στην Ελλάδα και πλέον έχει μείνει και πλέον είναι αντίσκηνο για κατσίκες. Γεννήθηκες μέσα στη θάλασσα, μεγάλωσες μέσα στη θάλασσα, παραμένεις μέσα στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά σπούδασες φιλοσοφία. Ήθελα να ξεφύγω από τις κουβέντες των καφενείων τις ελληνικές. Ήθελα να ήμουν περίεργος για κάποια πράγματα, για κάποιες ερωτήσεις. Ήθελα να μάθω ένα πιο καλό τρόπο να σκέπτομαι. Έχεις νιώσει ποτέ ότι θα πεθάνεις έξω στη θάλασσα ή ότι κινδυνεύει πάρα πολύ η ζωή σου ή να φοβηθείς πάρα πολύ? Έχω κινδυνεύσει αρκετές φορές. Και στο Αιγαίο? Στο Αιγαίο κυρίως. Στο Αιγαίο κυρίως. Βεβαίως. Όπως όταν ανοίξεις δύο πόρτες στο σπίτι σου, κάνει ρεύμα, έτσι και τα νησιά που έχουμε. Κάνουν ρεύμα ανάμεσά τους στα στενά και μαζεύουν πολύ δυνατούς αέριδες. Γιατί έχεις γύρω σου που να κρυφτείς, αλλά μέχρι να φτάσεις εκεί, ανακαλύπτεις τον εαυτό σου αρκετά καλά.